Αυτή που κρατάει ολόκληρο τον ελληνισμό από αυτού της γης. Αυτή που έδωσε αίμα. Που πρόσφερε τα πάντα κάθε φορά στους αγώνες από το 21 μέχρι και σήμερα. Και θα σας δώσω στοιχεία και γι' αυτό. Αυτή βρέθηκε απέναντι σε οργανωμένα συμφέροντα, σε ιδεολογίες και σε ένα κράτος που χωρίς να ονομάζεται άθεο, λειτουργούσε χειρότερα και από άθεο κράτος. Θα σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Μια νυχτή, αυγουστιάτικος μήνας, με μια υπογραφή που δεν τόλμησε να βάλει ούτε η τότε υπουργός, ούτε ο τότε υφυπουργός, οι οποίοι παρουσιάζονταν και μάλιστα άνθρωποι πίστης και εκκλησίας, μας έβγαλαν τους ιερείς από τα σχολεία. Είχαμε πάντοτε τους ομολόγους στα σχολεία και μάλιστα στην περιοχή μας, ξέρουν οι πατέρες, αυτό το κάναμε με πολύ προσοχή. Είναι το πιο ανιδιοτελές μυστήριο που τελεί η Εκκλησία. Κανείς δεν θα μπορούσε να μας κατηγορήσει γι' αυτό. Θυσιάζονταν οι ιερείς μας ώρες ολόκληρες να δέχονται τις ψυχούλες των παιδιών μέσα στα σχολεία, έχοντας προετοιμαστεί με σεμινάρια, με αυστηρή επιλογή και κάνοντας ένα έργο σωτήριο, ακόμη και για το ίδιο το σχολείο. Και οι καθηγητές πολλές φορές έφταναν στο εξομολυμπητάρι, χάρη σε αυτή την παρουσία μέσα στα σχολεία. Εν ονόματι του εξευρωπαϊσμού, οι άνθρωποι δεν ζητάει αυτό το πράγμα. Οι ιερείς διώχθηκαν από τα σχολεία για να μην θυμούν κάποιοι. Ποιοι, κανείς δεν ξέρει. Και ποτέ δεν δόθηκε ουσιαστική εξήγηση. Ας έρθουν, λέει, τα παιδιά στην εκκλησία να εξομολυνθούν. Θα μου πείτε, μα αυτό είναι η καταστροφή. Ξέρετε, παρακείμενο. Ένα πουλόβερ ξυλώνεται σιγά σιγά. Και άμα αρχίσει να το ξυλώνει, τράβα, 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 τελειώνει το πουλόβερ. Ή ένα σαλάμι, αν αρχίσει να το κόβει, κόβει κάθε φορά μια λεπτή, μα πολύ λεπτή φλούδα. Κάποια στιγμή όμως πάντα να υπάρχει. Έτσι λειτουργήσαμε δυστυχώς στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Με εγωισμό, με αυταρέσκεια, με αυτάρκεια, με μια εκκλησία να αγωνίζεται, να σταθεί και αυτή όσο μπορούσε στα πόδια της συναλήθεια. Και για να σας μιλήσω και για έναν μύθο που κυκλοφορεί, γιατί στην Ελλάδα ζούμε με πολλούς μύθους. Θα έχετε ακούσει επανειλημμένα για την περίφημη εκκλησιαστική περίωση. Μόλις κανείς θελήσει να αντιπαρατεθεί με την Εκκλησία, το πρώτο που βάζει πάει περιουσία. Ακούστε λοιπόν αυτή την περίφημη περιουσία, τουλάχιστον να έχετε μια πληροφόρηση υπεύθυνη. Το ελληνικό κράτος από το 1821 μέχρι σήμερα πήρε από την Εκκλησία το 96% της περιουσίας της. Το 96%. Κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη, κάθε φορά που δεχόταν πρόσφυγες, κάθε φορά που είχε το κράτος φτωχεύσει, το πρώτο που άρπαζε ήταν η εκκλησιαστική λεγόμενη περιουσία. Και βέβαια, μην πιστέψετε ότι την αξιοποιούσε σωστά. Αν το είχε κάνει, θα ήμασταν πανευτυχείς, πιο πλούσια από τους Γερμανούς. Έπαιρνε για να δώσει σε δίθεν άκληρους, κράταγαν τα καλά κομμάτια οι πλούσιοι και ο λαός δεν πήρε ποτέ ούτε έργο. Έτσι λειτουργήσε. Έμεινε το 4% στην Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια. Μην βιαστείτε όμως να πείτε ότι και αυτό είναι αλήθεια. Από το 4% το 3% είναι δεσμευμένο με διάφορους τρόπους. Η Εκκλησία δηλαδή διαχειρίζεται το 1% της περιουσίας που είχε. Και αυτή η περιουσία είναι κατακαιρματισμένη. Γιατί η κάθε ενορία, το κάθε μοναστήρι, η κάθε μητρόπολη έχει τα δικά της περιουσιακά στοιχεία. Αυτό είναι σωτήριο, γιατί έτσι έχουν σωθεί τουλάχιστον όσα σώθηκαν. Χάρη σε αυτή όμως την περιουσία, διότι ποτέ δεν πήρε τίποτα από το κράτος πέρα από τους μισθούς των κληρικών, που ακριβώς απορρέει από την υποχρέωση της περιουσίας που πήρε να καταβάλει αυτούς τους μισθούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε ιδρύματα με 7.000 κλίνες. Μείναμε ζωντανοί χωρίς να δανειστούμε, χωρίς να χρεοκοπήσουμε την Εκκλησία. Και σήμερα, θα σας τα πω στη συνέχεια, 250.000 μερίδες φαγητό προσφέρεται ημερήσια από την Εκκλησία.
για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι λειτουργεί ο μύθος της περιουσίας. Και σήμερα, δυστυχώς, τουλάχιστον στην κεντρική διοίκηση, όπως λέμε, της Εκκλησίας, υπάρχει μέγας κίνδυνος σε λίγο να μην μπορούν να δοθούν ούτε τα ελάχιστα στους υπαλλήλους που η Εκκλησία έχει για να λειτουργεί ως οργανισμός. Εν τούτης, το είπα και στο κήρυγμά μου της Κυριακής, για να καταλάβετε το κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα, κανένα θέμα της Εκκλησίας, ούτε ακόμη και η σημερινή κυβέρνηση, που υποτίθεται ότι είναι κυβέρνηση δύο μεγάλων κομμάτων της Ελλάδας που κυβερνούν, κανένα θέμα της Εκκλησίας δεν μπορούν να το φέρουν υπέρ της Εκκλησίας στην Ελληνική Βουλή. Γιατί θα καταψηφιστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της μάνας του έθνους και του γένους σήμερα, σε αυτό που ονομάζεται ελληνικό κράτος. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, σήμερα έχει προκύψει το μεγάλο πρόβλημα της αγωνίας του λαού μας. Και εδώ πλέον έρχεται ο δικός μας λόγος. Κάναμε αυτοκριτική και εμείς και οι ιεράρχες. Είδαμε τα αδύναμα σημεία. Ομολογήσαμε τα ελλείμματά μας. Ενωθήκαμε όμως όλοι μαζί και αποφασίσαμε να σταθούμε κοντά σε αυτόν τον λαό με όλες μας τις δυνάμεις. Πρώτα-πρώτα με λόγο συνοχής και ενότητας. Γιατί αγαπητοί μου, αλλήμα, όση πίκρα κι αν έχουμε, όσο πόνο κι αν φέρουμε πάνω μας, και όσο κι αν μας αντιμετωπίζουν με προκατάληψη, σήμερα βέβαια όλοι μιλάνε για το κοινωνικό μας έργο, εμείς δεν πάμε να κηρύττουμε Χριστό σταυρωμένο, Χριστό αναστημένο, Χριστό που ενώνει.